Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν τον πόλεμο, δήλωσε ο Λόρενς Φρίντμαν, επίτιμος καθηγητής στον King's College London, συνοψίζοντας τις γνώμες πολλών δυτικών ειδικών σε μια συνέντευξή του με την France 24. Πολλοί άλλοι ειδικοί έχουν εκφράσει τη μεγάλη τους απογοήτευση σχετικά με την αποτυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών. Βέβαια οι περισσότεροι ήταν λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τον Φρίντμαν. Ο εναποστρατή Απολωνό στρατηγό Μπολού Λαπάτσεκ δήλωσε σε συνέντευξη πω οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία δεν θα μπορέσουν να επικρατήσουν στην κατεύθυνση τη Ζαπορίζια, τουλάχιστον όχι φέτο. Και ο στρατιωτικό ειδικό Μάικλ Κόφμαν σε συνέντευξή του για το War on the Rocks δήλωσε πω το Αμερικανικό Πεντάγωνο προετοιμάζεται ήδη για μια σοβαρή τελική εκτίμηση. Εξαιτία τη παραπάνω κατάσταση στο Πεντάγωνο, τα Αμερικανικά κυρία άρματα μάχη τύπου M1A1 Brahms ίσω αργήσουν να φτάσουν στι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμει. Ακόμη δέχονται τροποποιήσει και προετοιμάζονται για παράδοση. Επίση, εάν το πρώτο άρμα Αμπράμ φτάσει τον Οκτώβριο στην Ουκρανία, τότε δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη Ζαπορίζια εξαιτία του πολύ βροχερού κλίματο. Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλή του τμήματο αποκτήσεων του Αμερικανικού στρατού Ντάγκλα Μπού δήλωσε πω η πρώτη παρτίδα αρμάτων Αμπράμ θα παραδοθεί στην Ουκρανία μέχρι τι αρχέ του φθινοπόρου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν πρόλαβαν καν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή του όλα τα πληρώματα. Λέγεται επίση από αναφορέ πω τα Αμπράμ που θα λάβουν οι Ουκρανοί δεν θα διαθέτουν επιπρόσθετη θωράκιση αλλά κυλίνδρου διασπάσεω ναρκοπεδίων τύπου ρόλερ. Κάποιοι δυτικοί ειδικοί έχουν ήδη εκφράσει την απεσιοδοξία του για την πορεία των αρμάτων Αμπράμ στο ουκρανικό πεδίο τη μάχη. Πιστεύουν πω η τύχη των αρμάτων θα είναι ίδια με αυτή άλλων νατοικών τεθωρακισμένων που εικάζονταν πώ θα διαπερνούσαν τι ρωσικέ άμυνε, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Παραδείγματα είναι τα βρετανικά Challenger 2, τα αμερικανικά Bradley και άλλα. Οι ρωσικέ αμυντικέ θέσει είναι συνήθω οχυρωμένε με ναρκοπέδια, με αντιαρματικά εμπόδια και χαρακόμματα, ενώ καλύπτονται από επιθετικά ελικόπτερα και πυροβολικό. Τα επιθετικά ελικόπτερα συγκεκριμένα συνεχίζουν εδώ και πολλού μήνε να αποτελούν το νούμερο ένα δολοφόνο των Ουκρανικών τεθωρακισμένων. Έτσι, εικάζεται πω τα M1 Brahms θα γίνουν ακόμη ένα στόχο των ρωσικών αλιγατόρων KA-52 Alligator και των άλλων ελικοπτέρων μάχη του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον Howard Altman τη Αμερικανική The War Zone. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.